είμαστε, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα βράδυ και είναι οι ειδήσεις από το Smile Channel. Ικανοποιημένος από την πορεία του κυβερνητικού έργου, εμφανίστηκε με δηλώσεις του σήμερα ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπανδρέου αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει ορίζοντα τετραετία και προσθέτει ότι ο λαός γνωρίζει ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να συνδυάζεται με δημοσιοοικονομική αυστηρότητα και κοινωνική ευαισθησία. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εύερτ με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Ο κύριος Εύερτ κατέστησε σαφές ότι έχουν εξαντληθεί τα όρια ανασύ στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για ανακολουθία. Επίσης, ο κύριος Εύερτ εξαπέλυσε σκληρή πολιτική, σκληρή επίθεση κατά του κυρίου Παπανδρέου, τον οποίο χαρακτήρισε πρωθυπουργό της ανυπαρξίας, σύγχυσης και χαμένων ευκαιριών. Δρύμητα τη επίθεση όμως κατά του ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε και πάλι σήμερα ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνης Σαμαράς. Η ένοχη τόνισε για το σημερινό σκηνικό της ύψης και του παλαιοκομματισμού εξακολουθούν τη μακάρια σιωπή τους και διαρωτήθηκε για ποιο λόγο στηρίζουν δημάρχους και αποκαλούν τους μουσουλμάνους Τούρκους και δεν συζητούν στη Βουλή για το θέμα των αγροτών. Η Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα, σχολιάζοντας την ετήσια διακυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι αν κλείσει κάποιος τα μάτια του και ακούσει φωνές, δεν ξέρει ποια είναι η κυβέρνηση και ποια είναι η αντιπολίτευση. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, να συνεχίσουμε με ειδήσεις από τον ευρωπαϊκό χώρο. Μας ενημερώνει η Βάσο Γκόφη. Προς όφελος κυρίως του αγροτικού λαϊκιστή ηγέτη Γκέρτ Χάιντερ, που με ποσοστό 22,3%